Ο ταλαντούχος Καρδιτσιώτης είναι σεφ και συνιδιοκτήτης μαζί με τα αδέρφια του Μανώλη και Θωμά του μπιστρό Άρνη στην Καρδίτσα. Πριν επιστρέψει στη γενέτειρά του, εργάστηκε στην Αθήνα σε εστιατόριο όπως το Premier του ξενοδοχείου Athenium Intercontinental και το Ελισαλμάγιο Ντατένε στην Κηφισιά. Το μπιστρό Άρνη είναι το δυνατό χαρτί του μοναδικής αισθητικής ομώνυμου ξενοδοχείου που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλικής πόλης. Με επιρροές από τη γαλλική και την ιταλική κουζίνα, τα πιάτα του δίνουν την αίσθηση στον επισκέπτη πως βρίσκεται σε παριζιάνικο μπιστρό ή τρατορία στο κέντρο της Ρώμης. Το τοπικό στοιχείο όμως είναι πάντα η βάση των προτάσεών του, ενώ αναδιαστήματα προσκαλεί στην κουζίνα του εκλεκτού συναδέλφους οργανώνοντας ειδικές βραδιές. Καλησπέρα, είμαι ο Απόστολος Στεριόπουλος, ο σεφ του μπιστρό Άρνη στην Καρδίτσα. Βρίσκομαι στην κουζίνα του olivemagazine.gr για να σας μαγειρέψω μια καθαρά καρδιτσιώτικη παραδοσιακή συνταγή με γλυκό ξινό τραχανά, με παραδοσιακό λουκάνικο καρδίτσας με πράσο και ένα εγωπρόβιο τυρί από την περιοχή της Βερνικούσκης. Σοτάρετε στο ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και το σκόρδο μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτετε το τραχανά, το φρέσκο θυμάρι και το σβήνετε με το μισό λευκό κρασί. Σταδιακά ρίχνετε το ζωμό. Σε ένα άλλο τηγάνι σε ελαιόλαδο σοτάρετε το λουκάνικο και σβήνετε με το υπόλοιπο λευκό κρασί. Το ενσωματώνετε στον τραχανά. Δένετε τον τραχανά με το γλυκό ξινό τυρί την παρμεζάνα και το βούτυρο. Γαρνίρετε με μερικές φέτες από το λουκάνικο και ένα κλονάρι από φρέσκο θυμάρι. Λοιπόν, αυτό ήταν. Το πιάτο μας είναι έτοιμο. Είναι μια πολύ εύκολη και γρήγορη συνταγή όπως είδατε. Μην το αφήσετε όμως να κρυώσει. Σερβίρετε το αμέσως. Καλή σας όρεξη. Παρόλο που σαν πρώτη σκέψη ήταν η αρχιτεκτονική και η αρχαιολογία παράλληλα, δεν τα κατάφερα όμως ωστόσο στις σπουδές μου αυτές και μετά από μια παρότρινση του μεγάλου μου αδερφού που μου είπε γιατί δεν ασχολείσαι με τη μαγειρική, που δεν ήταν τότε βέβαια τόσο της μόδας, αλλά μου άρεσε σαν σκέψη και το έκανα. Νομίζω ότι τρεις λέξεις μου έρχονται στο μυαλό: αγάπη, προσήλωση και σεβασμός. Είναι στοιχεία που χρειάζονται για να έχεις ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και να μπορέσεις να αναδιαπρέψεις στον χώρο αυτό. Μεσογειακή, με επιρροές από την τοπική κουζίνα. Η μπατζίνα, που είναι μια τοπική μας συνταγή, μια πολύ νόστιμη πίτα με προσούτο και ένας μοσχαρίσιος σιδηρόδρομος με τραχανότο. Να καθιερωθεί το μπιστρό Άρνη ως ένας γαστρονομικός προορισμός της Θεσσαλίας.